εγώ. Αν πηγαίναμε σε εκλογές, η πόλωση θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Τα μικρότερα κόμματα θα εξαφανιστούν. Τι λόγο έχει ένας βουλευτής, ο οποίος ανήκει σε ένα από αυτά τα κόμματα και ασχολήθηκε με την πολιτική, επειδή τον ενδιαφέρει, επειδή θέλει να βοηθήσει την πατρίδα του. Φαντάζομαι δεν είναι τυχαίο περιστατικό. Θέλει να παραμείνει στη Βουλή, να βοηθήσει με το λόγο του, τις παρεμβάσεις του, τον κοινοβουλευτικό του έλεγχο. Καλό, καλό, αλλά. Ή αποφάσισε να φύγει. Δηλαδή, αποφάσισε τι να κάνει. Να αυτοκτονήσει, να κάνει το χατήρι του Τσίπρα, για θα φύγει. Δηλαδή, θα ψηφίσει. Θα κάνει το χατήρι του Τσίπρα και μετά θα φύγει. Δεν θα σκεφτεί ο ίδιος την προσωπική. Θεωρεί δηλαδή χρήσιμη την παρουσία του ένας βουλευτής. Ναι, αλλά έτσι όπως πάτε την επόμενη εβδομάδα θα του πείτε ότι θα χάσει το μισθό του. Όχι, όχι, εγώ αυτό. Προσέξτε με. Αυτό δεν το έχω πει ποτέ. Δεν το έχετε πει, αλλά έτσι που πάτε. Σήμερα τρία πράγματα μας είπατε. Πρώτον, επιστημονικό γεγονός. Δεύτερον, στείλατε τον Τσίπρα στο δικό δικαστήριο. Και τρίτον, κηρύξατε πόλεμο. Δεν θα πει και τον βουλευτή τώρα στο τέλος.